Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση η χθεσινή και η χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη όσον αφορά την Τουρκία και τη γαλάζια πατρίδα. Αυτό δείχνει ότι όχι μόνο, αναλύονται και σωστά και από την πολιτική ηγεσία ή από όλους, αλλά στα ρεπορτάζ μας που πολλές φορές προσπαθούμε να εξηγήσουμε τη σημερινή πραγματικότητα της Τουρκίας. Σήμερα δείξαμε τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου για τον Ιερό Πόλεμο που λέει. Άλλες φορές δείξαμε τη γαλάζια πατρίδα με τα υποβρύχια και τις φρεγάτες που ετοιμάζει, για το όραμά του που τα σύνορα το σύνορο του φτάνουν όσο είναι το όραμά του. Δηλαδή η γαλάζια πατρίδα είναι το όραμα. Όλα αυτά νομίζω, ακούγοντας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Βεβαίως γίνονται συνομιλίες, αλλά νομίζω οι τηλεθεατές μας θα καταλάβουν ακόμα περισσότερο αν δεν έχουν ήδη παρακολουθήσει αυτές τις δηλώσεις. Βεβαίως, για πάμε, Μανώλη, να τις παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού χθες. Αναφέρθηκε εκτενώς στα ζητήματα αυτά και των συζητήσεων και των συνομιλιών με την Τουρκία και των εξοπλιστικών. Είπε ότι ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας δεν αλλάζει, δεν κοροϊδευόμαστε. Εδώ είναι και η γαλάζια πατρίδα και όλο το αφήγημα της Τουρκίας. Για πάμε να τον ακούσουμε και θα έρθουμε εδώ και με τους καλεσμένους να αναλύσουμε όλα. Ο πυρήνας του τουρκικού αναθεωρητισμού δεν έχει αλλάξει. Η γαλάζια πατρίδα παραμένει στο τραπέζι και συνιστά μια ευθεία αμφισβήτηση κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πάντα το θέτω και θα εξακολουθώ να το θέτω στον πρόεδρο Ερντογάν. Και αποτελεί και την βασική αιτία και τη βασική δυσκολία για να μπορέσουμε να μπούμε στον πυρήνα της συζήτησης της μεγάλης μας διαφοράς που αφορά την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ θαλασσιών ζωνών, δηλαδή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Για πάμε λοιπόν εδώ, Μανώλη, μεγάλα να καλημερίσουμε εδώ, τον κύριο Σέρμπο, τον καθηγητή, αν μπορείτε, καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Διεθνούς Πολιτικής Συνόμης στο Δημοκρίτιο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, επίσης. Τον Άβραξο, κύριο Περβενάς, είναι κοντά μας. Γεια σας, κύριε Άβραξο, καλημέρα. Καλημέρα. Το Πρωθυπουργό νομίζω τα είπε έξω από τα δόντια, κύριε Σέρμπο. Μίλησε για ευθεία αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας από την Τουρκία. Δεν μάσησε τα λόγια του. Ξέρουμε ποιοι είναι απέναντι, ξέρουμε τον αναθεωρητισμό τους, ξέρουμε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Παρ' όλα αυτά, οι σχέσεις μας είναι σχέσεις μας και πρέπει να τις έχουμε τις σχέσεις μας και να τις καλλιεργούμε και στο ανώτατο επίπεδο. Τι λέτε λοιπόν? Και δείχνει και την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Καταρχήν, θεωρώ ότι σωστά ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε το ζήτημα στον πυρήνα του. Και το λέω διότι δεν τα είπε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, προχθές. Δηλαδή, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι η διαφορά μας είναι εκεί χωριζόμαστε στις θαλάσσιες ζώνες, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Όμως, πίσω από τις θαλάσσιες ζώνες, η διαμέσο θαλασσίων ζωνών, να πούμε πιο απλά για τους τηλεθεατές μας, η έξοδος που επιδιώκει η Τουρκία στη θάλασσα, είναι ο πυρήνας αυτού του αναθεωρητισμού της, ο οποίος επί Ερντογάν έχει καταστεί περισσότερο, αν θέλετε, επικίνδυνος. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας με την Τουρκία, οι θαλάσσιες ζώνες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το συζητούσαμε σε αυτό το στούντιο πριν μερικά χρόνια. Θυμάστε, κύριε Κωστίδη, τις επιστολές που είχε στείλει ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, κύριος Σινιρίογλου? Το λέω αυτό σε όσους έχουν αυτή την αιμονή και το βλέπουν νομικά καθαρίσματα διάφορα. Έλεγε ότι αν δεν αποστρατικοποιήσετε τα νησιά, δεν μπορείτε να ασκήσετε και κανένα δικαίωμα σε επίπεδο θαλασσίων ζωνών. Προσέξτε τώρα την αντίφαση. Το λέει η χώρα, η οποία θεωρεί ότι δεν δικαιούται ούτως ή άλλως κανένα ελληνικό νησί υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Άρα, σωστά τοποθέτουμε τον πυρήνα. Και ο πυρήνας είναι, αν θέλετε, αυτός ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Εδώ, κύριε Οικονόμου, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Δηλαδή, εγώ βλέπω μια Τουρκία που αργά αλλά σταθερά προσπαθεί να βγει από αυτόν τον, τέλος πάντων, το πλαίσιο που υπήρχε στη διακήρυξη των Αθηνών της χαμηλής έντασης με μια σειρά από ενεργειών, ίσου αφήνει να εννοηθεί, και εδώ επιτρέψτε μου, και νομίζω και εδώ με έμεσο τρόπο το έβαλε ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, σε άλλη εκπομπή στο κανάλι, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια με το όπλο παραπόδα. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που η Ελλάδα άσκησε μια επιθετική πολιτική εν της Τουρκίας. Πάντοτε σε αυτά τα τραπέζια δεν μιλάμε, νομίζω θα συμφωνήσει και ο κ. Περβενάς, δεν μιλάμε για μια γενικώς και αορίστως αποτροπή της χώρας. Μιλάμε για μια αποτροπή που θα έχει αξιόπιστο πρόσημο. Και γιατί το λέμε αυτό? Το πλέον λάθος μήνυμα που μπορεί να περάσει κάποιος στην Τουρκία, και γι' αυτό χαίρομαι που το ξεκαθάρισε χθες ο Μητσοτάκης, είναι ότι αν συνεχίζεις να πιέζεις ή αν προχωράς σε ενέργειες για να αισθάνεται μια πίεση η Ελλάδα ότι το δίλημά σου θα είναι ή ένας επώδυνος συμβασμός ή ένας πόλεμος, η Ελλάδα θα αντιδρά. Γιατί το λέω αυτό? Αν κάποιοι θεωρούν ότι απλώς κρατώντας χαμηλά την μπάλα, μη μιλώντας η Τουρκία είναι αναθεωρητική, θα μας σεβαστούν περισσότερες διαπραγματεύσεις, θα έχουμε εκπτωτικό κουπόνι, δεν ισχύει αυτό. Αντιθέτως, η Τουρκία πρέπει να καταλαβαίνει, και κλείνω με αυτό,
ότι θα υπάρχουν συνέπειες. Γιατί αν δεν υπάρχουν συνέπειες, η Τουρκία έχει κάθε λόγο να συνεχίζει να πιέζει ακόμα περισσότερο. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε το τέλος των συνομιλιών. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε μια ημερομηνία λήξης αν επιμείνει η Τουρκία στον αναθεωρητισμό και τις προκλήσεις της. Γιατί όταν προβάλλει μέρα παραμέρα τη γαλάζια πατρίδα, τους χάρτες, όλο αυτό το αφήγημα, το οποίο μας τον πάνε δύο αμανώδεις καθημερινά, τότε την προσβάλλει ευθέως την διαχείριση των Αθηνών. Την ακυρώνει στην πράξη. Ξέρετε πού μπερδεύεται η κοινή γνώμη. Μπερδεύεται όταν ακούει κάποιους εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος ή όσους διαμορφωτές κοινής γνώμης, το έχω πει, γράφουν και έχουν μια επίδραση στους λήψους αποφάσεων και λένε να αρπάξουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, το οποίο μερικοί το θεωρούν και ιστορικό, και ας πούμε για να διευκολύνουμε την κουβέντα μας ότι έτσι ήταν. Πώς μπορεί να υπάρχει καταρχήν παράθυρο ευκαιρίας χωρίς καν ενδείξεις από την Άγκυρα? Δεν λέω καν αποδείξεις, ξεχάστε το έτσι. Οι ενδείξεις είναι στο ακριβώς ανάποδο. Δείτε τους σχηματισμούς των τουρκικών δυνάμεων αργότερα, χρόνια, πίεση, ακόμα και αυτό το ντοκιμαντέρ που λέει ο Μανώλης Σοκούς. Έχει το ενδιαφέρον. Μισό λεπτό, κύριε Κωστή. Απ' τη μια να λες για παράθυρο ευκαιρίας και μάλιστα με ιστορικό χαρακτηριστικό, και την ίδια στιγμή να βγαίνει χθες ο Πρωθυπουργός και να λέει ναι, υπάρχει μια γαλάζια πατρίδα, τουρκικός αναθεωρητισμός, εθνική κυριαρχία, όχι απλώς κυριαρχικά δικαιώματα, έδαφος. Έδαφος γιατί προσπαθούν να εξουδετερώσουν τα νησιά. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να εξηγήσει αυτούς που δεν είναι καθηγητές διεθνών σχέσεων όπως εμείς. Γιατί η επιστημονική κοινότητα, τουλάχιστον η μεγάλη πλειοψηφία της, έχει τοποθετηθεί και αναγνωρίζουμε. Η ακινησία είναι κακός οδηγός για την Ελλάδα. Μας το θυμίζει η Κύπρος εδώ και 50 χρόνια και που βρισκόμαστε σήμερα σε επίπεδο τελεσμένων. Αλλά την ίδια στιγμή το να ακολουθούμε μία πεπατημένη που έχει αποτύχει δεκάδες φορές στο παρελθόν. Άρα, σε αυτό που λέτε, κύριε Οικονόμου, θα είμαστε έτοιμοι και για πολλαπλά σενάρια. Γιατί αν αυτό το τραπέζι προχωρήσει και δεν βγει κανένας καπνός, όπως όλο το αντιλαμβάνει η Τουρκία ξέρει με τι θα σε απειλήσει. Να ξέρεις τι σε περιμένει. Άρα, προφανώς δεν είναι θέμα όπλο παραπόδα, είναι η αξιόπιστη αποτροπή που οφείλει να έχει. Και κλείνω με κάτι τελευταίο και πείτε μου κι εσείς που έχετε καλύψει αυτά τα θέματα. Ας πούμε ότι υπάρχει αυτό το παράθυρο. Και καλό είναι μια φορά να κάνετε και ένα πάνελ και με πολιτικούς και με εκπροσώπους της κοινότητάς. Υπάρχει αυτό το παράθυρο σήμερα που μιλάμε. Θέτω το εξής απλώς ερώτημα ως καθηγητής. Γνωρίζει κανείς από τους δυο σας ποια είναι η τύχη του συνυποσχετικού για τη Χάγη με την Αλβανία του Έντι Ράμα? Γιατί κάποιος πρέπει να μας πει αν η Ελλάδα για μια σειρά από λόγους που έχουμε εξηγήσει με τους μαφιόζους μεταξύ άλλων του Ράμα, με αυτούς διαπραγματεύεται η Ελλάδα, δεν μπορεί να πει στην Αλβανία για να πάμε στη Χάγη. Πρέπει κάποιος να δώσει μια απάντηση. Η Αλβανία δεν είναι μόνη της, κύριε Σερβό. Προφανώς. Ναι. Αλλά θεωρείτε ότι ήταν ίδιος ο βαθμός δυσκολίας? Σωστά εμείς θέλαμε. Εμείς πάντα ποια στρατηγική είχαμε? Να κλείσουμε με όλους και να αφήσουμε τελευταία την Τουρκία να δημιουργήσει και θυμάστε και να πιεστεί με αυτά. Προφανώς. Απλώς λίγο να έχουμε ρεαλιστικά εικόνα αυτής της κατάστασης απέναντι σε μια Τουρκία και πώς μπορούμε να εμπλέξουμε πολύ πιο ενεργά, επαναλαμβάνω, τους συμμάχους μας απέναντι σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή για έξοδο της Τουρκίας στη θάλασσα χωρίς να έχουμε, το λέω με αφορμή και το κύριο άρθρο της Καθημερινής, αν θέλετε, χθες. Κάτι θέλει να ρωτήσω ο Μανώλης. Έλα, Μανώλη, για να πάμε στον Ναύαρχο. Όχι, για να τονίσουμε, σε αυτό βέβαια μπορεί να προσθεθεί ότι αυτή τη στιγμή έχουμε χρόνια να δούμε παραβιάσεις και υπερπτήσεις των τουρκικών μαχητικών, άρα κάτι έχει γίνει από την ελληνική εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, θα μου πει κάποιος, μα αυτά δεν θα πρέπει να γίνονται καθόλου, αλλά από το 1975 και μετά τα είχαμε. Η Ελλάδα κέρδισε χρόνο και εξοπλίζεται. Δηλαδή, από το 19 μέχρι σήμερα, μα δούμε το τι έχει γίνει, τα διάβαζα χθες και στο Βασίλη Νέδο στην Καθημερινή. Βεβαίως η Τουρκία τρέχει και άλλα προγράμματα για κάποια οράματα που έχει η ηγεσία της χώρας. Αλλά νομίζω, δηλαδή, δεν μπορούμε να τα ισοπεδώσουμε εντελώς όλα και πρέπει να προτείνουμε και κάτι. Δηλαδή, ωραία, μη συνομιλήσει η Ελλάδα, μη γίνει κάτι. Ωραία, τι να κάνει ο Πρωθυπουργός, τι να κάνει η κάθε κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση. Ή πας για συνομιλία ή για κάτι άλλο. Το δικαστήριο μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε. Θα σας απαντήσω και το έχουμε κουβεντιάσει και άλλη φορά. Απέναντι στο αδιέξοδο της πεπατημένης, εγώ το έχω πει, ξέρετε, δεν μασάω τα λόγια μου και πολλοί, πολλοί ενοχλούνται. Έχω πει ότι το διμερές δεν συμφέρει την Ελλάδα, συμφέρει την Άγκυρα για μια σειρά από λόγους. Και τα ελληνοτουρκικά, μεταξύ άλλων, η Άγκυρα τα διαπραγματεύεται με τους μεγάλους παίκτες, όπως τους Αμερικανούς και τα αντίδρα που θα ζητήσει. Εδώ πέρα οι κύριοι σύμμαχοί μας ποιοι είναι, κύριε Κωστίδη, και πολύ σωστά ανέφερε το τι χτίσαμε και πολύ καλά. Και όταν χρειάστηκε
αξιόπιστα να απαντήσουμε στην Τουρκία στον Εύρο το 20, το 22, μάλιστα, το πράξαμε. Κλείνουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ρωτάει ένας φίλος, εμείς, εσάς ρωτάει, τον κύριο Σέρμπο, λέει, γιατί υποστηρίζουμε τον Σινιρλίογλου για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΑΣΕ. Υποστηρίζουμε στον κύριο Σινιρλίογλου γι' αυτό. Δεν ανήκω, δεν ανήκω σε εκτελεστικούς της κυβέρνησης. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν υποψήφιος για μια, θέση, ναι, του στον ΟΣΑΚ. Και υπήρχε συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Ναι, υποθέτω για το πλαίσιο, στο πρόσωπο του Τούρκου υποψηφίου. Υποθέτω στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, την οποία όμως αργά αλλά σταθερά η Τουρκία ακυρώνει. Πάμε στον Ναύαρχο. Τι λέτε, Ναύαρχε? Καταρχήν ήθελα να πω ότι ορθώς ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη γαλάζια πατρίδα, διότι δεν μπορεί να έχουμε καλές σχέσεις και τώρα και μελλοντικά και να αιωρείται και το Κασουμπέλι βέβαια, αλλά και η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, που στην ουσία θεωρεί όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα του Ανατολικού Αιγαίου ως τουρκικό έδαφος. Ήθελα να πω ότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι καλή, ωραία κτλ. Δεν γίνονται παραβιάσεις, αλλά δεσμεύει σε εισαγωγικά την Τουρκία, αλλά δεσμεύει χωρίς εισαγωγικά και εμάς. Διότι δεν μπορούμε να σηκώσουμε πολύ τους τόνους, παράδειγμα το επεισόδιο στην Κάσο. Δεν μπορούμε να προβούμε σε έντονες διαμαρτυρίες, διότι θα θεωρηθεί ότι έχουμε φύγει από τη διακήρυξη των Αθηνών και η Τουρκία θα αντιδράσει ανάλογα. Άρα και η διακήρυξη μας βάζει και εμάς σε κορσέ. Ένα πλαίσιο, βέβαια. Ήθελα να πω επίσης ότι στρατιωτικά δεν πρέπει να φοβόμαστε την Τουρκία. Στρατιωτικά είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Κάποτε οι Αμερικανοί, θυμόστε, μας δίνανε στρατιωτικό υλικό 7 προς 10, διότι θεωρούσαν ότι τέτοια ήταν η αναλογία. Mm-hmm. Τώρα η αναλογία είναι 10 προς 10, για να μην πω 10 προς 12 υπέρ της Ελλάδος. Στρατιωτικά η Ελλάδα έχει κάνει ένα θαύμα. Έχει απέναντί της μια χώρα με οχταπλάσιο πληθυσμό, με οχταπλάσια έκταση, με τετραπλάσιο μπάτζετ, και έχει καταφέρει να υπάρχει ισορροπία στρατιωτική. Επομένως, το μέλλον μας ανήκει και ο Σάκης παρουσιαστήκανε και στο Κυπριακό, το έχω πει πολλές φορές το 1974, και στην κρίση των ημείων. Εάν υπήρχε πολιτική βούληση στρατιωτικά, θα είμαστε νικητές. Αυτό πρέπει να... Εδώ προοπτική υπάρχει σε αυτό που συμβαίνει, κύριε Ναύαρχε. Σε ποιο? Στις συνομιλίες. Στις συνομιλίες, κοιτάτε, καταρχήν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν δεν κάνω λάθος, συζητούνται τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ του διοικητού της πρώτης στρατιάς της Τουρκίας, έτσι, και της δικής μας. Άρα τα ΜΟΕ συνεχίζονται. Καλόν είναι οι συνομιλίες να γίνονται, να συνεχίζονται, μάλιστα, διότι οι συνομιλίες και πουθενά να μην καταλήξουν, ρίχνουν τους τόνους, όπως και αν το κάνουν. Σας καλημερίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανώλη. Καλή σου μέρα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.